Το πρόγραμμα ξεκινάει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, 1 η ώρα το μεσημέρι, και έχει πενθήμερη διάρκεια, είναι μέχρι τις 17 Μαρτίου. Είναι ένα θεματικό πρόγραμμα με τίτλο «Η σημασία της καινοτομίας στην τρέχουσα οικονομική κρίση και η επίδρασή της στην οικονομία των ελληνικών νησιών με εστίαση στο νησί μας, την ΚΟ». Τι σημαίνει αυτό, ότι θα εξειδικεύσουμε στις τοπικές ιδιαιτερότητες? Σημαίνει ότι θα μιλήσουμε καταρχήν για την κρίση, θα μιλήσουμε για τις μεγάλες διακυμάνσεις, την εποχή που διανύουμε, και μέσα σε αυτό το κλίμα του οικονομικού κύκλου που τρέχει θα εντάξουμε την έννοια της επιχειρηματικότητας. Θα δούμε ποια είναι η έννοια της καινοτομίας και τι πρέπει να κάνει κάποιος επιχειρηματίας στις μέρες μας προκειμένου να μπορεί να καινοτομεί και να επιχειρεί. Και ταυτόχρονα θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, κάνοντας ένα στρογγυλό τραπέζι την τρίτη μέρα, όπου θα μετέχουν θεσμικοί φορείς και θα συζητήσουμε τα τοπικά προβλήματα, τα θέματα που αφορούν τις επιχειρηματίες στο νησί της ΚΟ. Ωστόσο, υπάρχουν και γενικά χαρακτηριστικά που μας ακουμπούν και εμάς, όπως η κρίση της ρευστότητας και η συρρίκνωση του εισοδήματος. Αυτά πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν? Αυτά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, επειδή το γνωστικό μου αντικείμενο τυχάνει και είναι διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Θα μιλήσουμε και για την έλλειψη ρευστότητας, θα μιλήσουμε και για θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της κρίσης. Αν δεν βάλουμε το σωστό πλαίσιο στη συζήτησή μας, η επιχειρηματικότητα δεν έχει νόημα. Είναι μια δύσκολη εποχή, όπου αναμφισβήτητα η ρευστότητα και οι πόροι είναι λίγοι, ελάχιστοι, πεπερασμένοι, και η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται πολύ καλά. Το βασικό ερώτημα είναι εδώ πώς θα αξιολογήσουμε τις κατάλληλες επενδυτικές επιλογές και πώς θα βρούμε πόρους για όλη αυτή την ιστορία που λέγεται επιχειρηματικότητα. Εμείς στο σεμινάριο θα προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε όλα αυτά. Και θα πω ότι το σεμινάριο αυτό απευθύνεται όχι μόνο σε επιχειρηματίες, αλλά απευθύνεται και στο γενικό πληθυσμό. Υπάρχουν λοιπόν έξυπνες και οικονομικές ταυτόχρονα λύσεις, κύριε Σάμιτα, που είναι άμεσα εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες? Βεβαίως. Και την δεύτερη μέρα συγκεκριμένα θα δείξουμε πολλά παραδείγματα, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να ασχολούμαστε με τις καλές πρακτικές, τα best practices όπως λέμε, όπου η χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας γίνεται χωρίς να χρειάζεται ούτε μία δραχμή, χωρίς να χρειάζεται ούτε ένα ευρώ, χωρίς να απαιτούνται κεφάλαια. Αρκεί η ιδέα την οποία κατεβάζεις να είναι μια έξυπνη ιδέα και σωστά οργανωμένη, δηλαδή να υπάρχει ένα business plan και να υπάρχει νόημα κερδοφορίας. Άρα επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής, διαφοροποίηση, αυτά είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα για μια επιχείρηση? Αναμφισβήτητα. Η καινοτομία, ξέρετε, είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή δεν είναι εφεύρεση να δημιουργήσω κάτι νέο, είναι να επαναπροσδιορίσω αυτό που έχω και να το παρουσιάσω με νέους μοναδικούς τρόπους, όπου είναι διαφοροποιημένοι και είναι καινοτόμοι. Αυτό ειδικά στο δικό μας το νησί, στην ΚΟ, έχει πολύ μεγάλο νόημα, όπου η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Έχει μεγάλη σημασία πώς παρουσιάζεις το προϊόν αυτό. Και να ξεφύγουμε πια και από αυτό το μονόπλευρο, την καφετέρια, το εστιατόριο, το εμπορικό, το τουριστικό, που είναι συνέχεια τα ίδια. Υπάρχει δηλαδή μια επανάληψη με πολλές μικρές παραλλαγές. Κυρία Βλάχου, έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλοί θεωρούν ότι η επιχειρηματικότητα είναι τρία πράγματα στην Ελλάδα. Είναι οι χώροι εστίασης, είτε αυτό είναι φαγητό είτε είναι καφετέρειες, τα κομμωτήρια και τέτοια πράγματα. Δεν είναι επιχειρηματικότητα αυτό. Επιχειρηματικότητα είναι οτιδήποτε έχει μια βάση παραγωγική, έχει στόχους εξωστρέφειας και βασίζεται σε νέες ιδέες. Νέες ιδέες οι οποίες όμως θα πρέπει να βρουν χρηματοδότηση σε δύσκολες εποχές. Αυτό είναι επιχειρηματικότητα. Τα τοπικά προϊόντα έχουν θέση σε ένα τέτοιο καινούριο οικονομικό περιβάλλον? Αναμφισβήτητα, τα τοπικά προϊόντα καταρχήν θα πρέπει να συνδεθούν με τη βαριά βιομηχανία του νησιού. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια παραγωγικότητα του πρωτογενή τομέα που θα συνδέεται άμεσα με αυτό που λέμε κώτικο πρωινό και οτιδήποτε άλλο στηρίζει τις λειτουργίες των ξενοδοχείων. Εκτός αυτών όμως θα πρέπει να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα που θα έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στοιχείο έχουν τη μαστίχα, η οποία είναι εξαγώγημο προϊόν και δημιουργεί τζίρους πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα προϊόντα θα μπορούσαμε να βρούμε, να δημιουργήσουμε και να πουλάμε προς τα έξω. Αρκεί να σταματήσει το χήμα, έτσι, και να προχωρήσουμε και στην τυποποίηση και την επωνυμία.
Έτσι, και το χήμα το έχουμε πληρώσει και το πληρώνουμε ακόμα, με αποτέλεσμα κάποιοι άλλοι να πουλάνε ελληνικά προϊόντα, να καρπώνονται τις πρώτες μας κέρδη και τις πρώτες ύλες και εμείς να παίρνουμε ψίχουλα. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος στρατηγική. Αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε. Με λίγα λόγια λοιπόν θα δώσουμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα, κύριε Σάμιτα, και η εμπειρία σας από τις υπόλοιπες έτσι, δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην επαρχία μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι. Βεβαίως, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ίσως είναι από τους βασικότερους παράγοντες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του γεωπελαγίτικου χώρου. Επίσης να πω ότι κάνει πολλά προγράμματα. Αυτό το ίδιο πρόγραμμα εμείς το έχουμε κάνει και στη Ρόδο, το έχουμε κάνει πρόσφατα και στη Χίο και στη Λίμνο και η ανταπόκριση ήταν μοναδική. Πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και θα πω ότι μέσα στην κρίση όπου έχουμε μια πολύ βαθιά ύφεση είναι μια μεγάλη ευκαιρία και κάπως έτσι θα πρέπει να την εκλάβουμε προκειμένου να ανοίξουμε μια επιχείρηση και να μπούμε στη λογική του νέου. Εδώ θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή. Επιχειρηματικότητα, αυτό θα το πω πολλές φορές στα πλαίσια του σεμιναρίου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις πόρους για να επενδύσεις. Επιχειρηματικότητα σημαίνει ότι πρέπει να είσαι έξυπνος και καινοτόμος. Και οι πόροι βρίσκονται από τα open funds τα οποία υπάρχουν και αναζητούν τέτοιες έξυπνες ιδέες. Άρα να μην φοβόμαστε λοιπόν να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τους πανεπιστημιακούς και να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις τους. Σε καμία περίπτωση στόχος του Πανεπιστημίου, ξαναλέω, είναι να είναι αρρωγός σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα και πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, χαίρομαι ιδιαίτερα, ξεφεύγει από τη βάση του, είτε αυτή είναι η Ρόδος, είτε είναι η Μυτιλίνη, είτε είναι η Χίος, είτε είναι η Σάμος και έρχεται σε ένα νησί όπως την ΚΟ, όπου ξεκινάει μια σειρά σεμιναρίων με στόχο να βοηθήσει όσο μπορεί την επιχειρηματική δράση.